Ιάκωβε, καλό βράδυ. Πάμε τώρα στο Στρασβούργο και στον απεσταλμένο του Αλφα Γιώργο Χρυσάνθου. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, Γιώργο, ήταν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλησπέρα, μιλάω από το Στρασβούργο. Θα συνεχίσω από εκεί που μείνατε με τον Ιάκωβο. Ενεργειακά λοιπόν. Αναφορές στο προσχέδιο της έκθεσης προόδου της Τουρκίας που συνέταξε και παρουσίασε σήμερα η Ολλανδία Ευρωβουλευτής Κάτι Πύρη. Αναγνωρίζει λοιπόν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνάψει διμερείς συμφωνίες στην ΑΟΣ και καλεί την Τουρκία να μην εισέλθει σε οποιαδήποτε ενέργεια δεν θα είναι ειρηνική. Επίσης, καλεί την Άγκυρα να απέχει από απειλές και ενέργειες που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις καλές γειτονικές σχέσεις. Άρα, στέλνουν ισχυρά μηνύματα προς την Άγκυρα. Ακριβώς. Λοιπόν, αναφορές και στο Κυπριακό. Αναφορά στην ουσία της λύσης, να σας πω ότι στην περσινή έκθεση, Εμιλία, γινόταν αναφορά σε δίκαιη λειτουργική και βιώσιμη λύση βασισμένη στη διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία. Στη φετινή έκθεση, όμως, γίνεται και πάλι αναφορά σε λύση που να είναι δίκαιη λειτουργική και βιώσιμη, με τη διαφορά, Εμιλία, ότι φέτος δεν γίνεται αναφορά στη διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία. Ξέρουμε όμως ότι οι Κύπροι ευρωβουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τροπολογία στη συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί σε μία εβδομάδα ακριβώς, δηλαδή στις 21 Νοεμβρίου. Σε ευχαριστώ θέρμα. Καλό βράδυ, Γιώργο, από τη Λευκωσία.